Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι το καινούριο χρόνο, ο καινούριος χρόνος να έχετε όλη υγεία, αγάπη και τύχη, να είστε αγαπημένοι με τις οικογένειές σας. Όσον αφορά το παιχνίδι, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είμαι πολύ περήφανος σήμερα με το πώς αντιδράσανε, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Παίζαμε απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Αλλά καταφέραμε και μείναμε συγκεντρωμένοι. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, πολύ σημαντική νίκη για εμάς, για το στόχο που έχουμε βάλει από την αρχή της χρονιάς, που είναι να μπορέσουμε να πάμε στους τέσσερις, στην τετράδα, να προστασούμε στην τετράδα. Απέναντι, ξαναλέω, απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, ειδικά όταν παίζει στην έδρα της. Εμείς καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβάσαμε την πίεση της άμυνάς μας και καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε αρκετά προβλήματα στην επίθεση της ΕΘΑ. Βρήκαμε και εύκολους πόντους μετά στην επίθεσή μας και γι' αυτό στο τέλος καταφέραμε και κερδίσαμε σχετικά εύκολα το παιχνίδι. Συγχαρητήρια ξανά στην ΕΘΑ για τη δουλειά που κάνει, αλλά περισσότερα συγχαρητήρια στην ομάδα του Παραλιμνίου, στον οργανισμό. Είμαστε μια οικογένεια, νομίζω φαίνεται παντού. Σε οτιδήποτε κάνουμε, είμαστε όλοι μαζί. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της οικογένειας. Και πολύ περήφανος ξανά και πάλι για τους παίκτες μου, γιατί σήμερα πραγματικά καταθέσανε καρδιά και καταφέραμε και κερδίσαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς.